γνωστό περισσότερο στους εκπαιδευτικούς και μάλιστα στους θεολόγους, θα μας κρατήσει συντροφιά σήμερα. Μιλάμε για το μαθητικό συναξάρι του Αλέξανδρου Καριώτογλου από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Όταν γράφτηκε το μαθητικό συναξάρι, ο συγγραφέας του ήταν λαϊκός, θεολόγος, σήμερα είναι ιερέας, ο πατήρ Αλέξανδρος Καριώτογλου. Οι προσωπικές εμπειρίες λοιπόν ενός παιδαγωγού στη σχέση του με τα παιδιά και τους συναδέλφους του κρύβουν απρόσμενες στιγμές χαράς και μπορούν να γίνουν αφορμή για δημιουργικό στοχασμό, ειδικά στη σημερινή εποχή όπου πολλά λέγονται και ακούγονται για το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολιά μας. Ένα βιβλίο που μπορεί να δώσει έμπνευση και αφορμές για συγκεκριμένα πράγματα που αφορούν την διαδικασία του μαθήματος των θρησκευτικών στους θεολόγους, γιατί όχι και στους κατηχητές. Είπε γέρον, από ποιο λόγο παθαίνουμε παρά από το ότι δεν έχουμε αγάπη, λέει ο Αλέξανδρος Καριώτογλου. Γιατί αν είχαμε αγάπη και συμπαθούσαμε και πονούσαμε τον πλησίον μας, δεν θα είχαμε το νου μας στα ελαττώματα του πλησίον, όπως ακριβώς λέει ο Απόστολος Πέτρος, η αγάπη σκεπάζει πλήθος αμαρτιών. Και όπως λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη δεν βάζει στο νου της το κακό, όλα τα σκεπάζει κτλ. Και εμείς λοιπόν, όπως είπα, αν είχαμε αγάπη, η ίδια η αγάπη θα σκέπαζε κάθε σφάλμα, όπως ακριβώς έκαναν οι Άγιοι όταν έβλεπαν τα ελαττώματα των ανθρώπων. Γιατί μήπως είναι τυφλοί οι Άγιοι και δεν βλέπουν τα αμαρτήματα? Και ποιος μισεί τόσο πολύ την αμαρτία όσο οι Άγιοι? Και όμως δεν μισούν εκείνον που αμαρτάνει, ούτε τον κατακρίνουν, ούτε τον αποστρέφονται, αλλά υποφέρουν μαζί του, τον συμβουλεύουν, τον παρηγορούν, τον γιατρεύουν σαν άρρωστο μέλος του σώματός τους, κάνουν τα πάντα για να τον σώσουν, όπως ακριβώς κάνουν οι ψαράδες. Θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες, για να καταλάβετε καλά τη δύναμη που έχει αυτός ο λόγος. Ας υποθέσουμε ότι είναι ένας κύκλος πάνω στη γη, σαν ένα στρογγυλό χάραγμα γινωμένο με διαβήτη και έχοντας ένα κέντρο. Κέντρο ονομάζεται το μέσον του κύκλου. Προσέξτε τι εννοώ. Ας υποθέσουμε ότι αυτός ο κύκλος είναι όλος ο κόσμος. Το κεντρικό σημείο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι δε ευθείες γραμμές που ξεκινούν από την περιφέρεια του κύκλου προς το κέντρο, οι δρόμοι, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Εφόσον λοιπόν προχωρούν οι Άγιοι προς το κέντρο, θέλοντας να πλησιάσουν το Θεό, ανάλογα με το πόσο προχωρούν πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Και όσο πλησιάζουν το Θεό, πλησιάζονται μεταξύ τους. Και όσο πλησιάζονται, πλησιάζουν το Θεό. Κατά τον ίδιο τρόπο εννοείστε και το χωρισμό. Γιατί όταν απομακρύνονται από το Θεό και γυρίζουν πίσω, προς τα έξω και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και μεταξύ τους. Και όσο απομακρύνονται μεταξύ τους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Αυτή λοιπόν είναι η φύση της αγάπης. Όσο μεν βρισκόμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τόσο απομακρυνόμαστε ο ένας από τον άλλο. Αν όμως αγαπήσουμε το Θεό, όσο πλησιάζουμε το Θεό με την αγάπη μας σε Αυτόν, σε ανάλογο βαθμό ενωνόμαστε με την αγάπη του πλησίον, και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε με το Θεό. Το παράδειγμα αυτό χρησιμοποιεί ο Αββάς Δωρόθεος στα έργα ασκητικά, που δείχνει ακριβώς τι είναι η αγάπη, ένα πλησίασμα προς το Θεό και ταυτόχρονα ένα πλησίασμα προς τον πλησίον. Μουσική.
προσπαθή το 20. Η Ειρήνη ήταν στην τρίτη γυμνασίου. Έξυπνη, ανήσυχη, δυνατό μυαλό και δημιουργικό. Ως καθηγητής της το γνώριζα αυτό, αλλά ήξερα και την άρνησή της να συμμετέχει στο μάθημα των θρησκευτικών. Δεν το πήγαινε σαν μάθημα. Την μπέρδευε αρκετά, γι' αυτό και η απόφασή της, με το ξεκίνημα της χρονιάς, ήταν να παραμείνει αδιάφορη στην ώρα του μαθήματος. Την προκάλεσα σε διάλογο, μα τίποτε. Ήταν πάντα αρνητική. «Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω», ήταν η απάντησή της κάθε φορά που τη ρωτούσε. Ήλθε έτσι το τέλος του τριμήνου. Ώρα για τους βαθμούς. Στο σχολείο εκείνο που υπηρετούσα, οι μαθήτριες έπαιρναν τους ελέγχους μόνες τους, εφόσον η αξιολόγησή τους εθεωρείτο και είναι καθαρά προσωπική τους υπόθεση, και περνούσαν από κάθε καθηγητή για να τους κάνει τις παρατηρήσεις του και να δώσει προτάσεις και συμβουλές. Η Ειρήνη κάποια στιγμή με τον έλεγχο στο χέρι ήρθε μπροστά μου. «Διαμαρτύρομαι, κύριε. Είστε άδικος. Μου βάλατε 20. Εγώ όμως δεν το άξιζα. Δεν εργάστηκα καθόλου. Ήμουν αδιάφορη και αρνητική. Πώς με επιβραβεύετε με τέτοιο τρόπο?» Η αλήθεια είναι ότι με εντυπωσίασε με τη στάση της. Ήταν για να σε κάμω να μου πεις όσα μου είπες προηγουμένως. Ήθελα να κάνεις την αυτοκριτική σου, Ειρήνη. Σου έβαλα το 20 όχι για αυτό που παρουσίασες, αλλά για αυτό που πιστεύω ότι πραγματικά είσαι, της απάντησα. Με κοίταξε με απορία και αποχώρησε. Από την επόμενη μέρα η στάση της είχε αλλάξει. Είχε ανοιχτεί στην ώρα του μαθήματος, εξωτερήκευε τις απόψεις της και έκανε ερωτήσεις. Στο επόμενο τρίμηνο η Ειρήνη πήρε 20, αφού εργάστηκε με δύναμη για να επαληθεύσει το 20 του πρώτου τριμήνου, δηλαδή όπως τα λέγαμε, με το σπαθί της. Η χαρά ζήτησε να με δει επιγόντως. Είχε ένα πολύ προσωπικό πρόβλημα. Πλησίαζαν Χριστούγεννα. Σύμφωνα με την οικογενειακή της παράδοση, θα έπρεπε όλη η οικογένεια να προσέλθει στο κοινό ποτήριο της Χριστουγεννιάτικης Θείας Λειτουργίας. Η χαρά όμως ένιωθε έντονους δισταγμούς. Μου εκμυστηρεύτηκε ότι 20 περίπου μέρες πριν είχε γνωρίσει ένα νέο και είχε κάνει για πρώτη φορά έρωτα μαζί του. Το δίλημα στο οποίο βρισκόταν και φαινόταν ότι τη βασάνιζε έντονα ήταν αν θα έπρεπε να αποσιωπήσει μέσα της το γεγονός και να προσέλθει στο κοινό ποτήριο ή θα χρειαζόταν να αρνηθεί να πλησιάσει μαζί με την οικογένεια. Στη δεύτερη περίπτωση όμως θα ήταν αναγκασμένη να δώσει εξηγήσεις. «Τι να κάνω, κύριε?» με ρώτησε. «Το θέμα, χαρά, είναι να εκπληρώσεις μια οικογενειακή παράδοση. Είναι είσαι αληθινή όπως πιστεύω ότι είσαι μέχρι τώρα?» ρώτησα κι εγώ με τη σειρά μου. «Αν σε εκφράζει η εκπλήρωση μιας οικογενειακής παράδοσης, τότε θα μπορούσες άνετα να προχωρήσεις στην πραγματοποίηση ενός εθήμου. Αν όμως θέλεις να είσαι αληθινή, τότε το πρόβλημά σου είναι βαθύτερο. Χρειάζεται, ανεξάρτητα από τη γιορτή των Χριστουγέννων, να προχωρήσεις ξεκινώντας άμεσα μια διαδικασία αυτογνωσίας. Σε αυτό θα μπορούσε να σε βοηθήσει ένας καλός πνευματικός σύμβουλος. Να θέλεις να ζήσεις αληθινά είναι κάτι πέρα από την εκπλήρωση ενός εθήμου ή μιας πνευματικής πείνας και δίψας. Είναι άσκηση ουσίας και ζωής». Την επόμενη μέρα η χαρά αναζήτησε έναν πνευματικό σύμβουλο και προχώρησε σε γενναίες αποφάσεις. Λειτουργία στο Ύπεθρο. Εκείνη την άνοιξη, ο Σύλλογος των Καθηγητών είχε πάρει την απόφαση να συνδυαστεί ένας σχολικός περίπατος με την παρακολούθηση μιας θείας λειτουργίας. Ο πατήρ Γεώργιος, εφημέριος τότε σε ένα ναό στο Καβούρι,
δέχτηκε να τελέσει το μυστήριο όπως τον είχα παρακαλέσει έξω από το ναό στο Άλσος. Είχε προσκαλέσει μάλιστα και τον τότε επίσκοπο της περιοχής, μακαριστό Χρυσόστομο. Ήταν θαυμάσιο να βλέπει κανείς 130 παιδιά γυμνασίου και λυκείου γύρω από τη στημένη Αγία Τράπεζα να συμμετέχουν στο δείπνο της αγάπης. Τα μικρότερα κοντά, γύρω-γύρω, τα μεγαλύτερα ακροβολισμένα ανάμεσα στα ψηλά πεύκα, σιωπηλά να παρακολουθούν με δέος τα δρόμενα. Μερικά παιδιά δέχτηκαν να διαβάσουν κάποια κείμενα. Όλοι απαγγείλαμε το πιστεύω και τον Πάτερ ημών. Η Θεία Λειτουργία τελείωσε, αφού πολλά παιδιά προηγουμένως κοινώνησαν. Ο ιερέας είπε το διευχόν και ξαφνικά ακούστηκε από μια γωνιά αναπάντεχα η φωνή του επισκόπου. «Να είστε καλά και ευλογημένα, παιδιά μου. Σήμερα μου δώσατε πολύ χαρά. Ο Θεός να σας ευλογεί». Ήταν η δεκαετία του 70, εποχή μεγάλων κοινωνικών ανακατατάξεων, μετά από τον γύψο της επταετίας. Εποχή αμφισβήτησης και άρνησης της πίστης για πολλούς, ευνόητους και μη λόγους. Ο καλός επίσκοπος είχε φέρει γλυκά για όλα τα παιδιά. Τα κέρασε μόνος του ένα-ένα. Άρχισε δειλά-δειλά ένα διάλογο με τα παιδιά και εκείνα αυθόρμητα, αφού κουβέντιασαν μαζί του με πολύ ομολογουμένως έκπληξη που καταδεχόταν ένας επίσκοπος να συζητεί μαζί τους, ζήτησαν να τους επιτρέψει να του τραγουδήσουν με τις κιθάρες τους μερικά τραγούδια. Ο καλός αυτός ποιμένας τα άκουσε πρόθυμα και με χαρά. Όταν φύγαμε, είχαν την αίσθηση, καθώς μου έλεγαν, ότι η εκκλησία δεν είναι μακριά τους και ότι έχει τη διάθεση να χαρεί μαζί τους. Χριστός Ανέστη, Σάρα. Κάθε φορά που έμπαινα στην τάξη για μάθημα, η Σάρα ήταν έτοιμη να αποχωρήσει. Με χαιρετούσε και έβγαινε. Ήταν απαλλαγμένη από το μάθημα των θρησκευτικών, ως ανήκουσε εις εταίραν θρησκείαν. Ήταν Εβραία. Το μόνο που μου απέμενε τη στιγμή της συνάντησής μας στην πόρτα της τάξης ήταν να της απευθύνω ένα ζεστό σαλόμ, το γνωστό χαιρετισμό των Εβραίων, και προσφυλή χαιρετισμό του αναστημένου Ιησού προς τους μαθητές του και να μπω στην τάξη. Υπήρχαν βέβαια μερικές φορές που προτιμούσε να μείνει στην τάξη κατά την ώρα του μαθήματος. Ίσως για να ακούσει κάτι που την ενδιέφερε ή επειδή ήθελε να γράψει κάποια άσκηση για ένα άλλο μάθημα. Την πρώτη χρονιά που ήμουν σε εκείνο το σχολείο, η Σάρα ήταν η πρώτη που μετά τις διακοπές του Πάσχα ήλθε να με βρει πρωί-πρωί για να μου απευθύνει τον αναστάσιμο χαιρετισμό. «Χριστός Ανέστη, Κύριε». «Σάρα», της είπα, «δεν το πιστεύω, εσύ ξέρεις τι λες». «Τι λέτε, Κύριε», μου απαντά και προσθέτει, «εμείς στην οικογένειά μου, αν δεν πάρουμε τις λαμπάδες μας για να πάμε στην τελετή της Ανάστασης, δεν καταλαβαίνουμε Πάσχα». Από τότε κάθε χρόνο μετά τις διακοπές του Πάσχα άκουγα για όσο καιρό την είχα μαθήτρια να μου απευθύνει όρθρουβα Θεός το χαιρετισμό «Χριστός Ανέστη», η Εβραία. Πέρασαν μερικά χρόνια. Ήταν μεγάλη εβδομάδα. Μια παλιά μου μαθήτρια, συμμαθήτρια της Άρας, της οποίας είχα βαφτίσει την κόρη, μου τηλεφώνησε από επαρχιακή πόλη για να μου απευθύνει πασχαλινές ευχές. «Θέλει και μια άλλη μαθήτριά σας να σας ευχηθεί», μου είπε. «Τη φιλοξενώ εδώ αυτές τις μέρες». «Καλή Ανάσταση, Κύριε, και Χριστός Ανέστη». Ήταν η Σάρα μετά από τόσα χρόνια. Συγκινημένος της είπα ότι μαζί με τη λαμπάδα για την αναδεκτή μου θα της έστελνα και τη δική της λαμπάδα, μιας και βρισκόταν μακριά από το σπίτι της, και πρόσθεσα, «θα ευχόμουν γρήγορα να βάλω και το λάδι». «Πόσο θα το ήθελα», τόλμησε να πει. Η ώρα αυτή δεν ήρθε για ευνόητους λόγους. Το Χριστός Ανέστη πρέπει από τα χείλη να κατεβεί στην καρδιά, και αυτό πονάει τη Σάρα, την Εβραία, την αγαπημένη μου μαθήτρια.
θέση, μια συνέχεια κάτω από το Σταυρό. Τον Δεκέμβριο του 81 δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Αργό, όργανο τότε των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, άρθρο ενός εκπαιδευτικού με τον τίτλο «Υπεράνω πάσης υποψίας. Η θρησκευτική αγωγή στη μέση εκπαίδευση». Ήταν μια προσπάθεια βασισμένη στην αρχή «Το διερωτάστε επιτρέπετε». Ο συγγραφέας, παίρνοντας αφορμή από απομονωμένα κομμάτια ή φράσεις των τότε βιβλίων των θρησκευτικών του γυμνασίου και λυκείου, έκανε μια σύντομη θεώρηση του χριστιανισμού για να καταλήξει στο ερώτημα αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε όστρα κακήρους για να περνάμε μέσα από αθώους και με υπεράνω πάσης υποψίας μηχανισμούς αγωγής τα μηνύματα της Εκκλησίας. Στη συνέχεια εξέφραζε την άποψη ότι οι αντίποδες στην πίστη της Εκκλησίας στέκουν αυτοί που είναι έτοιμοι να προκαλέσουν ρογμές σε κάθε χτίσμα αυτονόητου με συνειδητή την επιλογή της άρνησης απέναντι σε εφησυχασμούς. Και κατέληγε. Και φαντάζονται οι τελευταίοι τη μεγάλη διαδήλωση μαθητών και δασκάλων που θα κατεβαίνει την Πανεπιστημίου. Και ένα πανό ανάμεσα στα άλλα θα γράφει «Όχι πλασάρισμα ελπίδων για μελλοντικές ζωές. Όχι αναντήρητες συμβουλές για την τωρινή ζωή μας. Όχι στην υποδόρια διοχέτευση φόβου. Όχι στη διδασκαλία θρησκευτικής αγωγής στα σχολεία μας». Στο τέταρτο τεύχος του ίδιου περιοδικού δημοσιεύτηκε μια απάντηση. Την παραθέτω αυτούσια. Ένα όνειρο. Το βράδυ της μέρας που διάβασα το άρθρο του Ανδρέα Κασέτα «Υπεράνω πάσης υποψίας», στο τρίτο τεύχος της Αργός είδα ένα αποκαλυπτικό όνειρο. Βρέθηκα, λέει, ξαφνικά στην αίθουσα των καθηγητών του σχολείου μου και ήθελα να αποχαιρετήσω τους συναδέλφους μου και στη συνέχεια τα παιδιά για τελευταία φορά, μιας και είχε, λέει, δημοσιευτεί το διάταγμα για την κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών. Θα ήθελα να μεταφέρω σε τούτο το χαρτί όσα είδα εκείνο το βράδυ. Ήταν το μεγάλο διάλειμμα, λέει. Όλοι με είδαν να μπαίνω στο δωμάτιο και ένιωσαν παράξενα. Ο πρώτος συνάδελφος που με πλησίασε μου είπε «Λυπάμαι που θα σε χάσουμε. Είναι, βρε παιδί μου, οριστικό αυτό το διάταγμα». «Μα φυσικά», είπε χαμογελώντας. Κάποιος δεύτερος, υπέρμαχος της κατάργησης του πλασαρίσματος ελπίδων για μελλοντικές ζωές, μου χαμογέλασε, με χτύπησε στην πλάτη και είπε «Ειλικρινά δεν θα ήθελα να φύγεις. Θα μας λείψεις». Όμως η κατάργηση της θρησκευτικής αγωγής ήταν αναγκαία. Έπρεπε να την παλέψουμε και νικήσαμε. Πέρα από αυτό θα είσαι φίλος μου. «Σε ευχαριστώ», του αποκρίθηκα. «Είσαι πολύ ανθρωπιστής». Εκείνη τη στιγμή με πλησίασε μια συνάδελφος. Δήλωνε πάντα άθεη. Δεν θα μπορούσα να κρύψω ίσως, σκέφτηκα, τη λύπη μου που έχανα μια τόσο αξιόλογη συνάδελφο. Δήλωνε άθεη και ομολογώ πως όταν συζητούσαμε θεολογούσε περισσότερο από μένα. Και όταν μας έπιανε ο ίστρος, μπορούσες να με έβλεπες να ψέλνω και αυτή να ακούει και να στοχάζεται πάνω στους εκκλησιαστικούς στίχους. «Σε χάνω», της είπα. «Εμένα ποτέ». Τέτοια απόκριση δεν περίμενα και συνέχισε. «Τα έχω πάντα ανάγκη από τις συζητήσεις μας». Αρκετά. Χαιρέτησα και έφυγα. Ανέβηκα στις τάξεις, στους φίλους μου. Εκνευρισμός, συγκίνηση, χίλια βλέμματα απάνω μου. «Πρέπει να φύγω». Κάπως έτσι ηρωοποιούνται οι άνθρωποι. Τους βάζουν και εφημερίδες. Και αναλογίστηκα για κλάσματα δευτερολέπτου. «Μα γιατί κάνουν έτσι οι φίλοι μου? Εγώ», λέει, «έδινα αναντήρητες συμβουλές για την τωρινή ζωή μας. Εγώ», λέει, «τα χρόνια της εργασίας μου στην εκπαίδευση έκανα έντεχνη υποδόρια διοχέτευση φόβου». «Και ποιος μας ρώτησε εμάς αν θέλουμε να φύγετε?», φώναξε κάποιος της τρίτης λυκείου. Σήκωσα τους ώμους μου με απορία. Άρχισα να τρέχω, να τρέχω με κατεύθυνση την εξώπορτα του σχολείου, με άλματα, όπως τα ζούμε μέσα στα εφιαλτικά όνειρα. Ξύπνησα απότομα. Ήταν πρωί. Έπρεπε να πάω στο σχολείο. Στο κομωδίνο μου ήταν η Αργό, ανοιγμένη στην επίμαχη σελίδα. Κατάλαβα. Γι' αυτό είδα το όνειρο. Τώρα εξηγείται. Ήπια μια γουλιά καφέ και άνοιξα το κείμενο που θα συζητούσαμε μια τάξη. Έγραφε «Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία.
τον κάνανε. Σε καιρούσαν και αυτούς εδώ, το ψωμί της τέτοιας θρησκείας είναι πολύ λειψό για να χορτάσει την πείνα των ανθρώπων. Σήμερα δεν μπορεί να διεκδικήσει παρά μόνο τους λιγοστούς εκείνους ανθρώπους που είναι από τη φύση τους τύποι θρησκευτικοί. Τι θα γίνει με τους θελώνες, τις πόρνες, τους άσωτους? Αυτοί δεν είναι τύποι θρησκευτικοί. Κι όμως ο χριστιανισμός επαγγέλλεται και γι' αυτούς τη σωτηρία και τους βάζει μάλιστα πρωτοπόρους στο δρόμο της λύτρωσης. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, τον κάνανε. Και το σφάλμα αυτό το πληρώνουν σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι με το σκληρό τίμημα του χάους και του αδιέξοδου. Από τη στιγμή που ο χριστιανισμός θα γίνει σύστημα, κοσμοθεωρία, λογικά και επιστημονικά κατοχυρωμένη, ή από τη στιγμή που θα γίνει ανθρωπισμός και ηθική και θεωρία του πολιτισμού, ακόμα και από τη στιγμή που θα γίνει θρησκεία, δίπλα ή έστω και παραπάνω από τις άλλες θρησκείες, από αυτή τη στιγμή δικαιώνεται η αρνητική διαλεκτική, η λογική αμφισβήτηση. Η βασική αφετηρία για την ουσιώδη προσέγγιση του χριστιανισμού είναι η αποφατικότητα της θεολογίας του, όπως λέει ο Χρήστος Γιαναράς. Ήμουνα τακτοποιημένος από την επιλογή του κειμένου. Τέριαζε στα παιδιά, σε μένα, στην αποστολή μου, στο σκοπό που ήθελα να έχει η ώρα του μαθήματός μου, σε πείσμα του σχολικού βιβλίου. Ήμουνα έτοιμος να προκαλέσω όχι απλές ρογμές σε κάθε χτίσμα αυτονόητου. Αυτό δεν θα με καταξίωνε ως θεολόγο. Αυτό τέριαζε σε εκείνους που φοβούνται πολλά και που το ρισκάρουν όσο να πάρουν οι άλλοι μια απλή μυρουδιά. Τέριαζε σε αυτούς που κρατούν τα πλακάτ για λίγες ώρες και η επανάστασή τους σταματάει στο πλακάτ. Ξεκινώντας για το σχολείο εκείνη τη μέρα, ήμουνα όπως πάντα έτοιμος να γκρεμίσω το αυτονόητο για μια ακόμη φορά. Αυτά. Για την αντιγραφή, Αλέκος Καριωτόγλου, θεολόγος. Η ιστορία όμως του παραπάνω διαλόγου δεν τελειώνει στο σημείο αυτό. Συνεχίστηκε σε ένα άλλο επίπεδο και ήταν πραγματικά μια εντελώς απροσδόκητη συνέχεια. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Όπως έψελνα στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα της Οδού Λευκωσίας, η ματιά μου έπεσε στη μορφή του Ανδρέα, του συγγραφέα του αρνητικού αυτού άρθρου. Μου έκανε νόημα χαιρετώντας με εγκάρδια. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Η ακολουθία των παθών τελείωσε και ξαφνικά διαπίστωσα ότι ο Ανδρέας μαζί με μια συναδελφό του παρέμενε στη θέση του. Κατέβηκα από το ψαλτήρι και όπως ήμουν με το ράσο κατευθύνθηκα προς τους απρόσμενους φίλους. Τους χαιρέτησα. Δώσαμε τον ασπασμό της αγάπης. Μου είπε: «Ήμασταν στο κέντρο της Αθήνας και πρότεινα στη συνάδελφο να περάσουμε από την εκκλησία. Μου είπε ας πάμε κάπου εδώ κοντά». Της απάντησα ότι θα επιθυμούσα να πάμε στο ναό που ψάλει ο Καριώτογλου. Θέλω να τον δω. Συγκινήθηκα. Ουσιαστικά ανταμώσαμε κάτω από το σταυρό. Τον κάλεσα να έρθει να γιορτάσουμε και το Πάσχα μαζί. Με ευχαρίστησε συγκινημένος. Ένιωθε κανείς πολύ παράξενα. Πού είχε πάει όλο εκείνο το μένος για την εκκλησία? Κάτω από το σταυρό είχε διαλυθεί. Είχε περάσει απλά στην ιστορία. Από τότε νιώθουμε σαν αδέλφια, ό,τι και αν πιστεύει ο καθένας. Κλασική περίπτωση εφήβου ο Κώστας της Δευτέρας Λυκείου. Η αποθέωση της αντίρρησης.
κριτικό μυαλό. Φαινόταν αρκετά ορθολογιστή στη σκέψη του, όμως εγώ προσωπικά έκρινα ότι δεν ήταν τόσο όσο ήθελε να φαίνεται. Η αντίρρησή του απέναντί μου εστιαζόταν στην αντίληψη ότι δεν είμαστε Ανατολίτες, αλλά Ευρωπαίοι. Τελικά διατηνόταν τι είναι η Ορθοδοξία. Ένας μυστικισμός ανώφελος, μακριά από τον ορθό λόγο, τον οποίο ανέπτυξαν με δεξιότητα και θαυμαστό τρόπο οι Ευρωπαίοι. Οι συζητήσεις διαδέχονταν η μια την άλλη και συνεχίζονταν έξω από την τάξη στους διαδρόμους της σχολής Δούκα. Πολλές φορές στο τέλος των συζητήσεών μας του έλεγα: «Ό,τι και αν κάνεις, είσαι Έλληνας, με το ένα πόδι σου στην Ανατολή και το άλλο στην Ευρώπη. Είσαι επομένως και Ανατολίτης». Ο Κώστας τελείωσε το Λύκειο και έφυγε για σπουδές στην Αγγλία. Είχε περάσει ένας χρόνος από τότε που είχε ξεκινήσει τις σπουδές του, όταν ξαφνικά έλαβα αναπάντεχα μια επιστολή του από την Αγγλία. Με πληροφορούσε για τις σπουδές του και ζητούσε επίμονα να του γράψω. Του απάντησα και πολύ γρήγορα έλαβα μια δεύτερη επιστολή εξομολόγηση, θα έλεγα. Δεν θα την περιγράψω, αλλά θα την παραθέσω αυτούσια. Southampton, 2/11/1981. Τι να σας πω, δεν ξέρω πώς να αρχίσω το γράμμα μου. Δεν ξέρετε πόσο χάρηκα που έλαβα το γράμμα σας. Ήταν μια τόνωση, αλλά και αναγνώριση συγχρόνως. Τα λόγια σας ήταν πολύ ενθαρρυντικά και ανακουφιστικά συγχρόνως. Πολλές φορές είμαι ασυμβίβαστος, εγωιστής και αγύριστο κεφάλι. Ρωτήστε τους κυρίους Τάδε για τις εκθέσεις μου και τον κύριο Τάδε για τα υπόλοιπα κλασικά μαθήματα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι που δεν μου αρέσει. Η γνώμη σας όμως, αν και συμβιβαστική, μ' αρέσει γιατί είναι πρακτικότατη. Αυτό είχα σκεφτεί και εγώ λίγο πολύ, αλλά θα ήθελα μια άλλη γνώμη. Είναι περίεργο, αλλά όσο μεγαλώνω, τόσο πιο πολύ καταφεύγω στη γνώμη αυτών που πολλοί τους θεωρούν ξεπερασμένους και εκτός εποχής. Αν σας κάνω να νιώθετε μεγάλο, συγχωρέστε με. Τα δικά μου τώρα. Στις 16/11 αρχίζω τα ακαδημαϊκά μου μαθήματα. Το κολέγιο, πέρα από τις μηχανολογικές μου γνώσεις, μου προσφέρει μετά από υπηρεσία 6 μηνών το δίπλωμα βοηθού μηχανικού και αν συνεχίσω μέχρι άρχη μηχανικού. Όμως για να πάρω και το δίπλωμα του μηχανικού πρέπει να περάσω κάτι εξετάσεις. Όχι υγειονομικές, ούτε γνώσεων, αλλά ικανότητας. Έτσι έδωσα και κατάφερα να πάρω 2 πιστοποιητικά. Ένα για φωτιά, κατά πολέμηση, και ένα για επιβίωση σε περίπτωση ναυαγίου. Στον πρώτο κύκλο έφαγα την κάπνα της ζωής μου. Είχα γίνει αραπάκι από τη Μαυρίλα. Εκείνη την ημέρα όλο Παναγία μου έλεγα. Το πεδίο της μάχης ήταν ένα ομοίωμα μηχανοστασίου με 2 πατώματα και μια ταράτσα. Ήταν μια άσκηση που έπρεπε να περάσουμε δίπλα από τις φλόγες και να βγούμε έξω. Το συνέστημα που με κυρίεψε ήταν λίγο πολύ θρησκευτικό. Σαν να κατέβαινα στην κόλαση. Ζέστη, φωτιές, Μαυρίλα κλπ. Το άλλο πιστοποιητικό το πήρα κολυμπώντας και βουτώντας από 5 μέτρα μεσοσίβιο σε μια κρύα πισίνα του Southampton. Τα αγαθά κόπισκτονται. Προχθές βγήκαμε μια παρέα. Πήγαμε σε μια πάμπα. Αφού τα τσούξαμε, επισκεφτήκαμε ένα ελληνικό εστιατόριο. Το ρίξαμε στο κρασί. Προσωπικά ήπια 2 κιλά ρετσίνα. Πάντως το πώς έφτασα σπίτι, ένας Θεός ξέρει. Όπως λέτε στο γράμμα σας, είμαστε δεμένοι με τον τόπο μας και το κρασί του. Μόλις προχθές αποδείχθηκε από πρώτο χέρι. Αποδείχθηκε επίσης ότι το πολύ ενόπνευμα αρρωσταίνει. Έχω βρει παρέες από καλά παιδιά και είμαι ευχαριστημένος. Μάλιστα στο ίδιο σπίτι μένουν 3 παιδιά από το Ομάν. Είναι ενθουσιασμένοι που κάνουμε παρέα γιατί οι Άγγλοι δεν τους πολύ θέλουν. Μιλήσαμε για τη ζωή τους στο Ομάν, το πόσο είναι δεμένοι με το Κοράνι. Μαγεύτηκα από όσα άκουσα. Ειδικά με την οικογένεια και τον τρόπο λειτουργίας της, ακόμη για τη θέση των γυναικών. Στην αρχή της συζήτησης μου τα έλεγαν και ντρεπόντουσαν, όμως τους έπεισα ότι λίγο πολύ πίστευα τα ίδια γιατί είμαι Ανατολίτης. Αυτό ήταν.
Μόλις το άκουσαν, μόνο που δεν με αγκάλιασαν. Τους έκανε καλή εντύπωση που κάθισα στο πάτωμα σαν να ήταν φυσικό. Γενικά γοητεύτηκα από την απλότητά τους. Ελπίζω να σας δω τα Χριστούγεννα. Να μου προσέχετε τον Γιώργο, πρώτη λυκείου, και ανταποδίδω το χαιρετισμό και σε εσάς και την οικογένειά σας. Περιμένω απάντησή σας. Κώστας. Μια καλή αρσακιάδα. Τετράγωνο μυαλό, έξυπνη και επιμελής μαθήτρια. Την είχα μαθήτρια στη Δευτέρα Λυκείου. Τη γοήτευε ο διάλογος. Τελειώνοντας το Λύκειο έδωσε εξετάσεις για να σπουδάσει στη νομική. Τη μέρα που πήρε τα αποτελέσματα δέχτηκα το οργισμένο της τηλεφώνημα. Με ιδιαίτερη οργή ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι πέρασα στη Θεολογική Σχολή της Αθήνας. Και γι' αυτό πίστεψα από σήμερα ότι ο Θεός είναι άδικος. Δεν με βοήθησε να περάσω εκεί που ήθελα. Είναι κακός. Τέτοια επιτυχία δεν την ήθελα. Είναι κακός. Θα ξαναδώσω εξετάσεις. Με μια παιδική αφέλεια και με ένα αθώο πείσμα, ένιωθε όσο μιλούσε ότι έπρεπε να πει σε μένα τις σκέψεις της, ως να ήμουν διαπιστευμένος εκπρόσωπος του Θεού. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, της απάντησα. Δεν χρειάζεται όμως τόση οργή, Μαρία. Δεν φταίει ο Θεός. Θα χρειαζόταν να αναρωτηθείς μήπως έχει το δικό του σχέδιο για σένα. Ωστόσο θα σου έλεγα να παρακολουθήσεις τη σχολή και μάλιστα όσο μπορείς χωρίς προκατάληψη. Αν μεταθελήσεις να σπουδάσεις νομικά, θα είναι για σένα ένα επιπλέον εφόδιο. Δυσφορώντας και επαναλαμβάνοντας ότι ο Θεός πάντως είναι άδικος, έκλεισε το τηλέφωνο. Πέρασαν μερικοί μήνες και δέχτηκα πάλι ένα τηλεφώνημά της για να μου πει ότι ίσως δεν είχα άδικο. Η θεολογική σχολή άρχιζε να της φαίνεται ενδιαφέρουσα. Είχε ποικιλία μαθημάτων, τα οποία τώρα της φαίνονταν ελκυστικά. Κάποτε τελείωσε τις θεολογικές σπουδές της και αργότερα πήρε και το πτυχίο της νομικής. Σήμερα εργάζεται ως επιτυχημένη θεολόγος σε πολύ γνωστό εκπαιδευτήριο της Αθήνας. Ήταν άδικος ο Θεός. Του θανάτου. Η Αλίκη ήταν μαθήτρια της πρώτης τάξης γυμνασίου. Όταν μπήκα για πρώτη φορά στην τάξη της, είχε ετοιμάσει την τσάντα της και ετοιμάστηκε να αποχωρήσει από την τάξη, διευκρινίζοντάς μου ότι ήταν Εβραία και επομένως απαλλασσόταν κατά νόμο από το μάθημα των θρησκευτικών. Τη χαιρέτησα και ξεκίνησα το μάθημά μου. Αφού πέρασαν μερικές εβδομάδες αφότου είχαμε αρχίσει τα μαθήματα, σε ένα διάλειμμα η Αλίκη με αναζήτησε και μου εξέφρασε την επιθυμία να κουβεντιάσουμε πάνω σε ένα προσωπικό της πρόβλημα. Δέχτηκα ευχαρίστως να την ακούσω. «Κύριε, πριν από ένα μήνα έχασα τον πατέρα μου. Τον αναζητώ καθημερινά. Μου λείπει. Ζητώ από σας να κουβεντιάσουμε λίγο πάνω στο πρόβλημα του θανάτου. Αλίκη, νιώθω τη φόρτισή σου από το πρόσφατο αυτό γεγονός που συνέβη στο σπίτι σας», της είπα. «Όμως δεν ξεχνώ ότι ως Εβραία θα έπρεπε πρώτα να κουβεντιάσεις με το ραβίνο της συναγωγής σας, ώστε να έχεις μια ολοκληρωμένη τοποθέτηση πάνω στο θέμα αυτό από την πλευρά της πατρικής σου θρησκείας». «Έχω ήδη κουβεντιάσει το θέμα αυτό με το ραβίνο μου», αποκρίθηκε, «μα δεν νομίζω ότι έλυσα τις απορίες μου. Θέλω να ακούσω και τη δική σας άποψη, μιας και άκουσα από τις συμμαθήτριές μου
ότι κάνατε πάντοτε ένα καθαρό διάλογο πάνω σε θέματα της πίστης. Έτσι μου έδωσε τη δυνατότητα να ξεκινήσω μαζί της έναν όμορφο διάλογο για το ρόλο του θανάτου στη ζωή μας. «Είναι εχθρός μας», της είπα. «Και σαν τέτοιο τον ένιωσες, γι' αυτό και επιθυμείς να τον καταπολεμήσεις. Εμείς τον πολεμούμε με την ελπίδα της Ανάστασης που μας έδωσε ο Χριστός με τη δική του Ανάσταση. Ωστόσο και στη δική σου θρησκεία υπάρχει η ελπίδα της Ανάστασης. Για το λόγο αυτό θα χρειαζόταν να εξακολουθείς να νιώθεις την παρουσία του Πατέρα σου πολύ κοντά σου. Να του μιλάς και να προσμένεις να τον συναντήσεις μια μέρα». Πάνω στις σκέψεις αυτές κινήθηκε η συζήτησή μας που είχε 2-3 συνέχειες. Η Αλίκη σε λίγο διάστημα γαλήνεψε, άρχισε να χαμογελάει και από ό,τι ένιωθα άρχισε να ελπίζει σε πολλά. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου δέχτηκα αναπάντεχα την επίσκεψη της μητέρας της. «Ήρθα να σας γνωρίσω και να σας ευχαριστήσω. Ίσως να μην καταλάβατε πόσο βοηθήσατε την Αλίκη. Εγώ στο σπίτι παρατήρησα την αλλαγή της. Κουβέντιασα μαζί της και διαπίστωσα ότι εσείς είσαστε η αιτία της αλλαγής της. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου». Ένιωσα κι εγώ τότε τη δύναμη του λόγου της Ανάστασης. Δύσκολος προϊστάμενος. Γλωσσιρός τουλάχιστον μαζί μου, ο επόπτης του σχολείου που υπηρετούσε εκείνη την εποχή διέταξε να κληθώ από τη διευθύντρια και να μου γίνουν συστάσεις και απειλεί ότι δεν θα μονιμοποιηθώ εφόσον η σχέση μου με τα παιδιά στο σχολείο δεν ήταν η προσήκουσα. Ήμουν πολύ άνετος και δεν φρόντιζα να μιλώ πάντοτε από θέσεως κύρους και αυθεντίας. Για την εποχή εκείνη, αρχή της δεκαετίας του 80, αυτό ήταν επιλήψιμο, γιατί καταργούσε έτσι την παράδοση του σχολείου. Είχε πραγματικά δημιουργηθεί μια σχέση έντασης μεταξύ εμού και του επόπτη. Τελικά διέταξε να μετατεθώ σε άλλη σχολική μονάδα του συγκροτήματος, εκεί που έστελαν τους επικίνδυνους. Είχε ξεκινήσει η καινούργια χρονιά και ο επόπτης ασθένησε. Την επομένη ένιωσα την ανάγκη να τον επισκεφθώ στο νοσοκομείο και να του προσφέρω μια ανθοδέσμη από τριαντάφυλλα, ευχόμενος από καρδιάς καλή ανάρρωση. Ο επόπτης, όταν με αντίκρισε, δεν μπόρεσε να κρύψει την αμηχανία του, που πολύ γρήγορα μεταβλήθηκε σε συγκίνηση. «Δεν το περίμενα», μου είπε. «Κύριε επόπτη, η σχέση έντασης ανάμεσά μας είναι πίσω μας. Τώρα που δοκιμάζεστε, θέλω να πιστέψετε ότι είμαι στο πλευρό σας και σας εύχομαι γρήγορα να σας δούμε στο σχολείο». Με ευχαρίστησε. Με εντυπωσίασε το ότι όση ώρα κάθισα στο πλευρό του, με κοίταζε έντονα. Πέρασαν μερικές μέρες και η κατάστασή του επιδεινώθηκε. Κάποιοι το χαίρονταν. Έμενα σιωπηλός κάθε φορά που κουβέντιαζαν για την περίπτωσή του στο σχολείο. Τελικά ο επόπτης πέθανε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στην κηδεία του παρακάλεσα να ψάλω τον Απόστολο. Τον συνοδεύσαμε στην τελευταία του κατοικία. Ακόμα μέχρι σήμερα δεν μπόρεσα να καταλάβω την έκπληξη κάποιου συναδέλφου, ο οποίος την επομένη της νεκρόσιμης ακολουθίας με πλησίασε στο σχολείο και με απορία μου είπε: «Είσαι βλάκας να σου κάνει τόσα και να επιμένεις να ζητάς τη συμφιλίωση μαζί του?» Είναι να απορείς. Η λειτουργία είχε αρχίσει. Ήταν η τελευταία μέρα πριν να αρχίσουν οι διακοπές του Πάσχα. Πολλά από τα παιδιά είχαν προετοιμαστεί για μια ουσιαστική συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Η προετοιμασία βέβαια δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν αυτή που θα ήθελε η Εκκλησία. Ποιος όμως μπορεί να πει ακριβώς ότι είναι οπωσδήποτε και πάντοτε προετοιμασμένος
για τις φρικτές του μυστηρίου στιγμές. Εκείνο για το οποίο πονάει ένας θεολόγος είναι ότι δεν υπάρχει παιδεία εκκλησιαστική στην ίδια την οικογένεια, ώστε μαζί με αυτά που παίρνουν τα παιδιά στο μάθημα να μπορούν να ολοκληρώσουν και να συνδυάσουν γνώση και εμπειρία. Η Θεία Λειτουργία κύλησε μέσα σε κλίμα κατάνοιξης. Διαβάστηκε αντί για ομιλία ένα κείμενο το οποίο έβαζε τα παιδιά στο κλίμα των ημερών, δείχνοντας τη σημασία των παθών, του Σταυρού και της Ανάστασης του Χριστού. Τελικά ήλθε η ώρα της συμμετοχής των παιδιών και όλων μας στο κοινό ποτήριο. Τα παιδιά ένα-ένα προσέρχονταν να κοινωνήσουν. Ταυτόχρονα έψαλα τους κατάλληλους ύμνους της Θείας Μετάληψης. Ξαφνικά είδα έναν εκνευρισμό μπροστά στην ωραία πύλη. Τι συμβαίνει? Πλησίασα. Κάποια μαθήτρια δεν πρόσεξε την ώρα που κοινωνούσε και έπεσε στο χαλί ένα τμήμα της Θείας Κοινωνίας. Πανικός. Ο ιερέας, διαπίστωνα για ανεξήγητο λόγο, έδειχνε πλήρη αδυναμία να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Χωρίς καθυστέρηση, προσπάθησα να ηρεμήσω τα πνεύματα και αμέσως γονάτισα και άρχισα να γλύφω το χαλί. Τα παιδιά αποσβολωμένα. Τελείωσα γρήγορα και η Θεία Μετάληψη συνεχίστηκε. Η Θεία Λειτουργία έφτασε στο τέλος της. Βγήκαμε στο προάβλιο του ναού και ένας μήνος από παιδιά με κύκλωσε. Ζητούσα να μάθουν επίμονα το λόγο της κίνησής μου αυτής. Πώς μπόρεσα να μεταλάβω από το χαλί? Συμβαίνει, παιδιά, καμιά φορά και αυτό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Θεία Κοινωνία να καταπατηθεί. Έμαθα από την ενορία μου στο νησί μου, από τον απλό Παπα-Νικόλα, να κάνω έτσι όπως το έκανε και εκείνος. «Και τα μικρόβια, κύριε, δεν τα σκεφτήκατε?» ρώτησε η ντελικάτη αριστοκράτησα της παρέας μαθήτρια. «Ο Θεός, παιδιά, είναι πύρ καταναλύσκων», καθώς λέει η Γραφή. Στην περίπτωση αυτή, όχι μόνο δεν κινδυνεύει κανείς, αλλά έχει τη βεβαιότητα ότι ο Θεός καθαρίζει κάθε βρωμιά, κάθε μικρόβιο και προστατεύει το δούλο του. Τα παιδιά έφυγαν για να γιορτάσουν Πάσχα Κυρίου. Πάσχα, αμήχανα μα και προβληματισμένα. Το σώμα του απλώθηκε και το αίμα του χύθηκε μέχρι και σε εκείνο το ταπεινό χαλί για να αναστήσει καρδιές. Από την σχολική ζωή και προσωπικές εμπειρίες ενός παιδαγωγού, θεολόγου, στη σχέση του με τα παιδιά και τους συναδέλφους του, παρακολουθήσαμε διαβάζοντας τις σελίδες από το μαθητικό συνεξάρι του Αλέξανδρου Καριώτογλου. Ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Γρηγόρη,
συντρόφευσε στη σημερινή μας εκπομπή. Υπάρχουν πολλά πράγματα και μεγάλα περιθώρια να κάνει κανείς αυτά τα πράγματα στο σχολείο, ειδικά αν είναι θεολόγος, παρά τη δυσκολία των καιρών και παρά το γεγονός ότι τα παιδιά είναι τελείως ακατήχητα. Εδώ που τα λέμε, φίλοι ακροατές, εάν το παιδί δεν προσλάβει τέτοιες παραστάσεις μέσα από την οικογένεια, τότε πολύ δύσκολα θα τις αποκτήσει στο μέλλον και ειδικά κατά τη σχολική περίοδο. Έτσι είναι τα πράγματα όμως και μέσα σε αυτά θα παλέψουμε και με τη βοήθεια του Θεού θα τα βγάλουμε πέρα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, να είστε καλά, καλώς απόγευμα. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Η εκπομπή που προηγήθηκε ήταν μια ευγενική προσφορά των εκδόσεων Γρηγόρη. Στρες, φόβος, δύσπνοια, ταχυπαλμία. Μην αφήνεις άλλο.